Και πάμε τώρα να δούμε την εικόνα από την Αττική Οδό, το δρόμο του απίστευτου μαρτυρίου, όπως εξελίχθηκε για πάρα πολλές ώρες για χιλιάδες οδηγούς, οι οποίοι αν και επέλεξαν να μπουν στην Αττική Οδό με την πεποίθηση ότι διάλεξαν τον πιο ασφαλή δρόμο, τελικώς κατέληξαν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους για 20 και πλέον ώρες. Μιλάμε μεταξύ αυτών για ηλικιωμένους, παιδιά. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου, δημοσιογράφος του Σταρ, θα μας δώσει την εικόνα. Καλησπέρα, Τασούλα. Καλησπέρα από την Αττική Οδό. Πρέπει να σας πω ότι ακόμα απεγκλωβίζουν αυτοκίνητα. Βεβαίως δεν είναι εγκλωβισμένοι οι οδηγοί, έχουν φύγει, αλλά τα αυτοκίνητα παραμένουν. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή με τη συνδρομή και του στρατού, βεβαίως. Στην περιοχή, στο κομμάτι που πάει προς Σιμιτό και στην Γκάζα, εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Μάλιστα, έχουμε και την πρώτη μήνυση που ετοιμάζεται να καταθέσει καρδιοπαθή, ο οποίος έμεινε 20 ώρες μέσα σε ένα ταξί, χωρίς φάρμακα, χωρίς φαγητό, και ετοιμάζεται, όπως μας είπε, να καταθέσει πρώτη μήνυση και αγωγή κατά της Αττικής Οδού. Πριν από λίγα είχαμε και την παρέτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου, του κ. Βασίλειου Χαλκιά, από τα ιδρυτικά μέλη της Αττικής Οδού, ο οποίος δήλωσε την παρέτησή του. Εδώ από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουμε βεβαίως οι έρευνες. Θέλω να σας δώσω μια συνολική εικόνα αυτή τη στιγμή της Αθήνας. Το μεγαλύτερο πρόβλημα βεβαίως είναι το ότι έχουν μείνει πολλές περιοχές χωρίς ρεύμα. Και μιλάμε για ώρες, για πολλές ώρες, για να μην σας πω πάνω από 24 ώρες. Ας πούμε, μας λέγανε στον Άλυμο από χθες 7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή έχουν κλείσει 26 ώρες. Πόσες είναι? Υπάρχουν νοικοκυριά με αρρώστους, με ηλικιωμένους, με παιδιά που δεν μπορούν να έχουν ρεύμα. Όλοι παίρνουν τηλέφωνο και παρακαλάνε και λένε στείλτε ένα συνεργείο. Βεβαίως το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί είναι λόγω του όκου του χιονιού που έπεσαν δέντρα πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, του ΔΔΕ. Και έχει κοπεί το ρεύμα. Σας μιλάω για ολόκληρα τετράγωνα χωρίς ρεύμα, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ένα άλλο δεύτερο πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν δρόμοι που δεν έχουν ανοίξει. Και υπάρχουν στενά που είναι παγίδες αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν αυτοκίνητα θαμμένα. Υπάρχουν αυτοκίνητα με ζημιές, γιατί έχουν πέσει τα δέντρα πάνω. Και βεβαίως από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα, γιατί πρέπει να γίνει και μια αποτίμηση των ζημιών. Καλό το χιόνι όταν πέφτει, αλλά ξέρετε, όταν δημιουργεί προβλήματα, τότε τα πράγματα παίρνουν μια άλλη τροπή. Βεβαίως και η σημερινή βραδιά είναι δύσκολη. Οι κεντρικές λεωφόροι είναι ανοιχτές. Υπάρχει πολλή αστυνομία, υπάρχει πυροσβεστική αυτή τη στιγμή. Επιχειρούν, όπως σας είπα, στην Αττική Οδό Κάντσα και στο ύψος που βγαίνει στην περιφερειακή του Ιμητού. Τώρα έχουν παρατήσει τα αυτοκίνητά τους, φανταστείτε, οι οδηγοί. Μετά από 20 ώρες πήγαν στα σπίτια τους και δεν ξέρουν πότε θα πάρουν τα αυτοκίνητά τους. Και είναι η περιουσία τους, όπως και να το κάνουμε. Και, δεν ξέρω, και αυτό που λέμε είναι ότι τι να μας κάνουν τα 2.000 που μας δίνει η Αττική Οδός. Αυτό που άκουσα πριν στο ρεπορτάζ. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ μεγάλη αγανάκτηση, υπάρχει πολύ μεγάλη οργή. Είναι δύσκολες οι ώρες, είναι δύσκολες οι μέρες. Δεν λύνεται το πρόβλημα από τη μια στιγμή στην άλλη. Και κυρίως πια πάμε στην επόμενη μέρα που είναι το ρεύμα. Γιατί φανταστείτε τώρα να είσαι 26 ώρες χωρίς ρεύμα σε ένα σπίτι και χωρίς θέρμανση. Με θερμοκρασίες 0 και μείον 1. Δεν είναι ότι δεν έχεις απλά ρεύμα, δεν μπορείς να ζεσταθείς. Όλα αυτά εκτός από απογοητευτικά είναι και εξόχως εξοργιστικά. Δηλαδή, ένα χρόνο μετά τη μύδια και ουδή συγκινείται, δεν γίναμε σοφότεροι σε καμία περίπτωση. Σε ό,τι αφορά τα της Αττικής Οδού και ο Διευθυντής Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, επιρρύπτει σαφώς την ευθύνη στους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Μιλά για ολιγορία και αναποτελεσματικότητα. Όλοι γνώριζαν το τι θα βρούμε μπροστά μας. Νομίζω ότι ο Διευθυντής, ο κ. Κολυδάς, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και ενημέρωσε εγκαίρως και είπε πως έχει κατάσταση και πότε ακριβώς ξεκινάει να χτυπάει η ελπίδα την Αττική. Και νομίζω το είπε ο άνθρωπος σε όλους τους τόνους πώς πρέπει ακριβώς να κινηθούν και τι πρέπει να κάνουν. Γιατί έδωσε μια αναλυτική πρόβλεψη την Κυριακή πώς ακριβώς. Και όταν σας λέω αναλυτική πρόβλεψη, εννοώ με ώρα. Δεν είπε «Α, θα έρθει το μεσημέρι». Είπε «Θα έρθει συγκεκριμένη ώρα». Έδωσε προειδοποίηση. Δηλαδή, εδώ δεν παίρνει ο κύριος Κολυδάς την απόφαση. Ο κύριος Κολυδάς ενημερώνει για να πάρουν κάποια άλλη την απόφαση. Τουλάχιστον αυτό έχουμε συνηθίσει να γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ βλέπουμε, δεν ξέρω αν υπήρχε, αυτό θα το δούνε στις έρευνες που θα κάνουν, στις ΕΔΕ που θα κάνουν, γιατί έχουμε συνηθίσει να λέμε κατόπιν εορτής. Εδώ θα δούμε τι θα γίνει τώρα να λυθούν άμεσα προβλήματα. Και υπάρχουν άμεσα προβλήματα στο ότι δεν υπάρχει ρεύμα. Δεν υπάρχουν δρόμοι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους. Είμαστε στην πρωτεύουσα της χώρας, θέλω να σας πω. Δηλαδή, δεν είμαστε σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή που λες ότι είναι συνηθισμένοι να έχουν και 20 πόντους χιόνι. Εδώ σε 5 πόντους
και μπλόκαρε όλο το σύστημα. Είναι αδιανόητο να κατατίθεται μηνύσεις γιατί κάποιος είναι 20 ώρες και τι καρδιοπαθείς κιόλας στην Αττική οδό εγκλωβισμένος μέσα σε ένα ταξί, το οποίο ταξί μάλιστα πρέπει να σας πω ότι χρέωνε κιόλας και έγραψε το ταξίμετρο 350 ευρώ. Απίστευτο, απίστευτο. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Δηλαδή, είδαμε κόσμο να εγκαταλείπει τα οχήματα, να φεύγει με τα πόδια, είτε για να πάει σε κάποιο ξενοδοχείο, είτε για να πάει στον προαστιακό, είτε για να πάνε ακόμα και στα σπίτια τους. Είδαμε αστυνομικούς να κουβαλούν στην πλάτη μικρά παιδιά, προκειμένου να τα μεταφέρουν σε ασφαλή σημεία. Δηλαδή, από πού να το πιάσει και πού να το αφήσει κανείς. Το άλλο απίθανο είναι στο αεροδρόμιο. Το βάουτσερ των 10 ευρώ για μια πίτσα, ένα καφέ. Στο ξενοδοχείο μετά η απίστευτη ταλαιπωρία. Δεν έχουμε δωμάτιο γιατί μας το έχουν κλείσει οι αεροπορικές τα πακέτα και κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στο πάτωμα. Δεν υπήρχε πρόβλεψη. Μάλιστα. Έχεις κάποιους ανθρώπους. Αυτό λέμε και εδώ θα πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Γιατί κάθε φορά λέμε η Μίδια, η Ελπίδα και λέμε η Μάνδρα, το Μάτι. Όλα αυτά πρέπει κάποια στιγμή να λυθούν, να βρούμε ένα σχέδιο οργανωμένο. Έτσι. Καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά μετά να λέμε τι δεν έγινε σωστά. Νομίζω ότι ο κύριος Κολυδάς ήταν απόλυτα σαφής την Κυριακή το απόγευμα. Θα έχουμε μια έντονη κατάσταση. Δεν θα έχουμε μια χαλαρή κατάσταση. Θα είναι έντονο το καιρικό φαινόμενο. Μάλιστα. Λοιπόν, Τασούλα, να σε ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο σου. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.